από την εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία. Δύο λόγια θα πω γενικά για τη Θιέλα και θα παρουσιάσω δύο περιστατικά εντάχει. Εγώ θα προσπαθήσω να σας πείσω για την ανάγκη πρώιμης αντιμετώπισης αυτών των περιστατικών. Στη μετεωρολογία, ηλεκτρική Θιέλα ενδεχομένως σημαίνει αυτό. Σε εμάς όμως σημαίνει αυτό. Αυτό είναι ένα πραγματικό περιστατικό με 54 επεισόδια, 19 στη ζώνη των VF. Και το έβαλα πιο πολύ για να δείτε αυτό εδώ το κομμάτι, ότι μετά τη χορήγηση αντιαριθμικών αμοιοδαρώνης και λοιπά για 2-24 ώρα, ουδός από το 1,2 που ήταν είχε φτάσει στο 3,5, ουδός σηματοδότησης. Η Θιέλα είναι μια ηλεκτροφυσιολογική επίγουσα κατάσταση, είναι το μόνο επίγον που έχουμε στην ηλεκτροφυσιολογία. Σημαίνει στον θεωρητικό ορισμό πάνω από 3 περιστατικά διαχωριζόμενα μεταξύ τους από ένα χρονικό διάστημα κάποιων λεπτών μέσα σε ένα 24ωρο, τα οποία οδηγούν σε πρόσφορες θεραπείες των απεινιδωτών, γιατί οι απεινιδωτές μας επέτρεψαν να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο της Θιέλας. Έχει σημαντικές κλινικές επιπτώσεις. Είναι μια ιδιάζουσα αριθμική κατάσταση και σημαίνει πολλά παραπάνω από το άθροισμα 3, 4, 5 ή 10 κακοήθων αριθμικών επεισοδίων σε ένα 24ωρο. Και επηρεάζει και την πνόγωση των ασθενών. Στο καρδιογράφημα θα δείτε ή μονόμορφη VT όταν έχουμε ένα σταθερό υπόστρωμα μακριά από οξέα ισχυμικά, ή πολύμορφη κοιλιακή ή κοιλιακή μαρμαργή όταν πρόκειται για μη δομικές καρδιοπάθειες. Τα περιστατικά συνήθως αφορούν ανθρώπους με δομική καρδιοπάθεια ισχυμική ή μη ισχυμική, υπερτροφική αριθμιογόνο και λιγότερο καναλοπάθειες. Τι σημαίνει θύελλας? Θύελλας σημαίνει αύξηση θνητότητας, όπως έχουν δείξει όλες οι μελέτες που σας παραθέτω, από τη Μάντιτ, η δημοσίευση του κυρίου Γκατζούλη. Η θνητότητα φτάνει γύρω στο 50% σε μακρό follow-up, οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να βγάλουμε τους ασθενείς από αυτή την κατάσταση, όπως φαίνεται και στην επόμενη διαφάνεια από μια άλλη δημοσίευση. Μπορούμε να προβλέψουμε τους παράγοντες που θα βάλουν τον ασθενή σε θύελλα, ενδεχομένως. Η οξία ισχυμία, η επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, κάποια αντιαριθμικά ίσως, διαταραχές του θυροειδούς, λίμωξη. Αλλά όπως μας λέει και ο κύριος Γκατζούλης από το πολύ ωραίο paper, στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν έχουν κάποιο οξύ εκκλητικό παράγοντα που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και να προβλεφθεί ενδεχομένως. Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι οι ασθενείς αυτοί είναι γενικά περισσότερο πάσχοντες. Είναι άντρες περισσότερο, είναι γυροντότεροι. Έχουν χαμηλότερο κλάσμα, έχουν περισσότερο προωθημένη καρδιακή ανεπάρκεια, διευρυσμένο QRS και περισσότερες συνοσυρώτες. Ίσως σε αυτούς τους ασθενείς θα μπορούσε να στοχεύσει μια πρώιμη θεραπεία. Τι μπορεί να κάνει κανείς θεραπευτικά? Να δει να προγραμματίσει τον απεινιδωτή, να αντιμετωπίσει τη διέγερση του συμπαθητικού με φάρμακα ή με επεμβάσεις και φυσικά η κατάλυση έχει έναν πρωτεύοντα ρόλο. Από τα φάρμακα έχουν δείξει η β' αναστολής και η αμοιοδαρώνη ότι δουλεύουν, βέβαια όχι στο ποσοστό που θα θέλαμε και υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθεκτικών στην αμοιδοδαρώνη ασθενών. Υπάρχουν και άλλες επεμβάσεις, είτε σαν γέφυρα είτε πιο μόνιμες, όπως είναι αυτές που στοχεύουν τα γάγκλια, τα πλέγματα του συμπαθητικού, ενώ καινούργιες φαρμακευτικές θεραπείες όπως η ρανολαζίνη και η σακουμπιτρίλη βαρσατάνη δείχνουν ότι μπορεί να σταματάνε την εξέλιξη του υποστρώματος ως καρδιακή ανεπάρκεια και την ίνωση και να αποτρέπουν σε ένα ποσοστό ενδεχομένως το να προχωρήσει η νόσος. Εδώ είναι ένας αλγόριθμος που δείχνει την οξία, την ενδιάμεση και την όψιμη αντιμετώπιση, είναι αυτά που σας είπα. Και εδώ ένας θεραπευτικός αλγόριθμος πάλι σε σχέση με τι φάρμακα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς ανάλογα με το υπόστρωμα. Το ablation. Γιατί γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Το ablation περιορίζεται πλέον μόνο στη θεραπεία της εγκατεστημένης θύελλας, είτε σαν πολλαπλές εκφορτήσεις απεινιδωτή, είτε σαν πολλαπλά αριθμικά επεισόδια και έχει πιο ασθενή ένδειξη, σαν πρώτη θεραπεία της εμφάνισης ενός αριθμικού γεγονότος ή σαν θεραπεία του αριθμικού υποστρώματος, που αυτός είναι ο στόχος. Το ablation όμως έχει θέση και αυτή είναι η μεγαλύτερη μελέτη από την ομάδα, την παλιά ομάδα του Ντελαμπέλα, του Καρμπουτσίκιο, και δείχνει η μελέτη εδώ ότι ακόμα και η μερική επιτυχία, δηλαδή η κατάλυση μόνο της κλινικής αριθμίας. Εγώ θα σας δείξω δύο περιστατικά με πλήρη επιτυχία. Ακόμα και η μερική επιτυχία βελτίωσε πάρα πολύ τη θνητότητα και τις υποτροπές. Το ablation λοιπόν είναι μια θεραπεία που βελτιώνει το προσδόκιμο ζωής των ασθενών. Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει και αφορούν την κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας έχουν δείξει αυτό το πράγμα εδώ, ότι οι ασθενείς ζουν περισσότερο εφόσον καταφέρουμε να καταλύσουμε την ηλεκτρική ταχυκαρδία που προκαλεί τη θύελλα. Και αν νομίζετε ότι αναφέρομαι μόνο στα ισχυμικά ή μη ισχυμικά υποστρώματα, αριστερά είναι το ιστορικό paper του Ναντιμανί με κατάλληλο σύνδρομο Μπρουγκάντα και δεξιά
τα πολύ επιτυχημένα paper του Νατάλε για την κατάλυση των αριθμιογόνων μυοκαρδιοπάθειας της δεξιάς κοιλίας. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αφήνουμε τον ασθενή να φτάνει σε θύελλα, να γίνεται άνθρωπος, να γίνεται ασθενής εντατικής θεραπείας, ή πρέπει νωρίς, και πόσο νωρίς θα δούμε, νωρίς μετά το πρώτο αριθμικό επεισόδιο ή με την εμφύτευση του απεινιδωτή για δευτερογενή πρόληψη να παρεμβαίνουμε ablation. Οι μελέτες που υπάρχουν, οι οποίες είναι οι μελέτες πιο ασθενούς τεκμηρίωσης, μη τυχιοποιημένες, θα ήταν ενδιαφέρον να ρωτήσω την άποψή σας πώς νομίζετε ότι μπορούν να τυχιοποιηθούν ή να τυφλοποιηθούν μελέτες σε ασθενείς με κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας. Πάντως, οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο όφελος στην πρώιμη θεραπεία. Συν ότι έρχονται νέες τεχνικές, όπως η κατάλυση του υποστρώματος, όπου είναι αυτό δυνατόν, ή όπου δεν είναι δυνατόν λόγω της ακατάπαυσης ταχυκαρδίας, οι νέες απεικονιστικές on ταχυκάρδια τεχνικές που έχει βελτιωθεί ότι δείχνει ότι βελτιώνει τη θνητότητα. Ακολουθούν τρεις μελέτες μεγάλες. Αυτή είναι η Παρτίτα από τον Τελαμπέλα, από τον Σαν Ραφαέλε, που θέλει να δείξει αν η πρώιμη κατάλυση σε έναν ασθενή που βάζει απεινιδωτή για δευτερογενή πρόληψη θα επιδράσει στη θνητότητα. Η Σταρβιτή, με παρόμοιο θέμα που γίνεται με έναν καινούριο καθετήρα, τον Flexability, και η Μπέρλιν, η οποία είναι επίσης μια μελέτη πρώιμης αντιμετώπισης. Η δικιά μας εμπειρία. Αυτή είναι μια δημοσίευση στο Hellenic Journal με τα περιστατικά του ΑΧΕΠΑ που κάναμε τον κύριο Παρασκευαίδη, δείχνει αυτά που δείχνει και η βιβλιογραφία. Ότι στους ασθενείς που πήγαν καλά, και αυτό ήταν ένα 65 με 70% των ασθενών με θύελλα, που κατελήθη η πρωτογενής αριθμία, το προσδόκιμο της επιβίωσης ήταν πάρα πολύ καλό σε ένα αρκετά μεγάλο follow-up. Και εδώ είναι η δική μας εμπειρία, η πραγματική εμπειρία. Η δική μας καθημερινότητα. Ουσιαστικά είναι τα δύο περιστατικά. Το ένα από τα δύο που θέλω να δείξω. Αυτό είναι ένα περιστατικό που κάναμε το 2016 με τον κύριο Βασιλικό και τον κύριο Φραγκάκη στο εργαστήριο της ΓΑΜΑ Καρδιολογικής. Ένας 67χρονος σε καρδιογενή καταπληξία με ακατάπαυστη κοιλιακή ταχυκαρδία, σε σοκ, ο οποίος μπήκε στο εργαστήριο ουσιαστικά με σκοπό τη διάσωση. Αυτή ήταν μια επέμβαση διάσωσης. Έγινε on ταχυκάρδια mapping. Είναι μια διαδικασία που πολλοί την προκρίνουν. Εγώ αποφεύγω όσο μπορώ να εργάζομαι επί ταχυκαρδίας σε έναν ασθενή με σοκ, με χαμηλή πίεση, που τα ηλεκτρικά σήματα, θυμηθείτε αυτό το λέμε και στην κολπική μαρμαργή, πολλοί αμφισβητούν το mapping επί μαρμαργής, το substrate mapping. Πόσο μάλλον εδώ, σε μια καρδιά, σε μια αριστερά κοιλία που είσαι που πάλεται με πίεση 7 συστολική με ινότροπα, πόσο αξιόπιστα είναι τα σήματα που παίρνεις. Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε άλλη επιλογή και δουλέψαμε on ταχυκαρδία. Έγινε ένας χάρτης χρονικής ενεργοποίησης, activation mapping. Δείχνει εδώ στην κορυφή ένα άσπρο σήμα. Οι χάρτες αυτοί δεν είναι τέλειοι όπως ο προηγούμενος που σας έδειξα, που είναι link artist και δείχνει όλη τη λούπα της μακροεπανισόδου, αλλά δείχνουν μια έξοδο. Και από αυτή την έξοδο ξεκινήσαμε και κάναμε μερικά entrainment. Και το τρίτο, τέταρτο entrainment, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ήταν καλό. Και 12 δευτερόλεπτα μετά την αίρεση κατάλυση. Λοιπόν, ευχαριστώ για την ερώτηση, δεν ήξερα αν έχω το περιθώριο. Τα χρώματα. Αυτή η μπάρα που υπάρχει αριστερά έχει ως σημείο 0 την αρχή του QRS της ταχυκαρδίας. Αν πάρουμε ένα σήμα, αν ένα σήμα καταγραφεί πριν την αρχή του QRS, θα μας το βάψει άσπρο. Αν ένα σήμα γραφεί μέσα στο QRS, θα μας το βάψει κόκκινο και ούτω καθεξής. Και στην εικόνα βλέπετε με άσπρο χρώμα την προημότητα, που συνήθως προημότητα σημαίνει την προέλευση της ταχυκαρδίας. Με απλά χρώματα, γράμματα, αφού ο καθετήρας περιπλανηθεί στην αριστερά κοιλία και λάβει τα σήματα το καθένα και τα συγκρίνει όσον αφορά το χρονισμό τους με το QRS, θα μας δείξει τα προημότερα με άσπρο χρώμα. Αυτό είναι μια έξοδος, ένα outbreak που λένε στα αγγλικά, που σημαίνει ότι μάλλον από κάπου από εκείνη η ταχυκαρδία, σου επαναλαμβάνω, δεν είναι ακριβής ο χάρτης λόγω των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε. Λοιπόν, εμείς εκεί, αφού κάναμε και άλλα πιο κλασικά μανούβρες ηλεκτροφυσιολογίας, κρίναμε ότι εκεί πρέπει να δώσουμε ρεύμα. Σε 12 δευτερόλεπτα από την έναρξη της θεραπείας, τόσο περίπου θέλει να ανεβάσει θερμοκρασία ο καθετήρας, δηλαδή αμέσως διακόπτει ταχυκαρδία. Και μετά είχαμε την δυνατότητα να προχωρήσουμε πιο ήρεμα σε καταγράφηση υποστρώματος και όλα τα υπόλοιπα που περιγράφονται. Ο ασθενής είναι, νομίζω, από το follow-up καλά ακόμα, έχουν περάσει 2 χρόνια. Το κλάσμα ανέβηκε γρήγορα από το 10, 12, 15 που ήταν στο 40-45 και ήταν ένα πραγματικά ευτυχές περιστατικό σαν αυτά που περιγράφονται στη βιβλιογραφία. Δεύτερο περιστατικό, πολύ πρόσφατα, μια Παρασκευή απόγευμα, γιατί πραγματικά είναι επίγουσα ηλεκτροφυσιολογία η θύελλα, μια Παρασκευή απόγευμα στο ΑΧΕΠΑ. Ένας ασθενής που διακομίστηκε από την περιφέρεια διασωληνωμένος σε σοκ, σε πολύ άσχημη κατάσταση, με αυτή την ταχυκαρδία που βλέπετε, η οποία έχει επιβραδυνθεί ούτως ώστε να γίνει ακατάπαυστη, γιατί αυτό είναι το μειονέκτημα πολλές φορές των αντιαρρυθμικών, τη σταθεροποιούν ακόμα καλύτερα. Αυτός είχε φορτιστεί με ό,τι αντιαρρυθμικό υπάρχει.
Τον είχε επιβαρύνει και αιμοδυναμικά και είχε μια μόνιμη βυτή γύρω σε 140 ασφίξεις, που είναι αυτή που βλέπετε. Έγινε πάλι η ίδια ιστορία, on tachycardia mapping, γιατί δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Ο χάρτης είναι αυτός που βλέπετε. Πάλι τα άσπρα, ενώ τα MOV σήματα είναι καθυστερημένα, είναι αυτά που έρχονται όψιμα ηλεκτρογράμματα μέσα ή μετά το QRS. Τα κόκκινα και κυρίως τα άσπρα χρώματα δείχνουν ότι αυτά τα σήματα έρχονται προημότερα και είναι τα σήματα που τα σημεία από τα οποία προέρχεται η ταχυκαρδία. Και αν προσέξουμε καλά εδώ μέσα, υπάρχουν κάποια μεσοδιαστολικά σήματα τα οποία πραγματικά υποδεικνύουν τον κρίσιμο απαραίτητο ισθμό για την διατήρηση αυτής της ταχυκαρδίας. Πάλι ένα καλό entrainment εκεί, με πολύ μεγάλη πίεση λόγω της στάθειας του αρρώστου. Και δεν ξέρω αν θα παίξει αυτό τώρα εδώ. Έξω το κάναμε και έπαιξε πάντως. Η ουσία είναι ότι αυτό, η ίδια διαδικασία οδήγησε, αυτό που θα δείχνει το βίντεο αν έπαιζε, το οποίο δυστυχώς έπαιξε, στην άμεση διακοπή της ταχυκαρδίας του αρρώστου, αν μπορείτε να το κάνετε να παίξει. Ο άρρωστος αυτός έμεινε ελεύθερος από ταχυκαρδία. Δυστυχώς όμως, αρκετές μέρες μετά κατέληξε από σύψη ως ασθενής εντατικής θεραπείας. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό και μια απάντηση μαζί, ότι δεν πρέπει να αφήνουμε αρρώστους, οι οποίοι είναι αριθμικοί άρρωστοι και θα μπορούσαν μετά από μια εκφόρτηση του απεινιδωτή να πάνε στο εργαστήριο υπό ψυχρές συνθήκες και να θεραπευθούν, να γίνουν ασθενείς εντατικής θεραπείας. Ενδεχομένως τα πράγματα να είναι πάρα πολύ δύσκολα και ενώ θα λύσει την αιτία το πρωτεύον πρόβλημα, θα περιπλεχθούν τα πράγματα με μονάδες, με διασωλήνωση, με κεντρικές γραμμές κλπ. Δεν πρόκειται να παίξει αυτό. Θα παίξει. Να, αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Μπορώ να προχωρήσω όσο θα το βλέπετε ή όχι. Ναι. Δεν μπορώ όμως να αλλάξω διαφάνεια. Τα συμπεράσματα. Όσα προηγουμένως είπαμε για την ηλεκτρική θύελα, είναι αρκετά συχνή. Περίπου το 1/4 των ασθενών με δομική καρδιοπάθεια και απεινιδωτή για δευτερογενή πρόληψη, δηλαδή για αριθμικό συμβάν, πρόκειται να περιπέσουν σε αυτή την κατάσταση. Οι πιο βεβαρημένοι και γυραιοί ασθενείς είναι πιο πιθανό να το πάθουν αυτό. Η μεσομακροπρόθεσμη πρόγνωση είναι κακή, με το ποσοστό της θνητότητας αυτούς ασθενείς να φτάνει μέχρι το 50% στα 3 χρόνια. Υπάρχει η βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή με τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας, μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα και να ελαττώσει το ποσοστό. Όμως θεραπεία σε αυτή την περίπτωση σημαίνει κατάλυση. Και υπάρχει ισχυρή σύνδεση της κατάλυσης, της ελάττωσης των οποτροπών της ταχυκαρδίας με την αύξηση της επιβίωσης. Και πρέπει να σας πω, θα ακούσετε πάρα πολλά για κατάλυση αυτές τις μέρες εδώ, στο πολύ καλό συνέδριο, για κολπική μαρμαργή και για άλλες νόσους. Η μόνη περίπτωση που η θεραπεία του ablation αυξάνει το προσδόκιμο είναι η θεραπεία της κοιλιακής ταχυκαρδίας. Είναι η μόνη θεραπεία που σταθερά και συνεχόμενα και επαναλαμβανόμενα απέδειξε ελάττωση της θνητότητας. Ελαττώνει τα σοκ, τα οποία και αυτά αυξάνουν τη θνητότητα σε μεγάλο ποσοστό και ελαττώνει και τις υποτροπές της κοιλιακής αριθμίας. Αυτό που μας λείπει είναι τυχεοποιημένες τυφλές, λέγκε άρτης μελέτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν σε τέτοιες θεραπείες. Εδώ δεν δίνουμε φάρμακα ή... Είναι θεραπείες οι οποίες είναι δύσκολο να τυχιοποιηθούν και δύσκολο να έχουν τυφλότητα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τρεις μελέτες τις οποίες περιμένουμε και ίσως μας δώσουν την απάντηση για το ποιους ασθενείς θα πρέπει να πάρουμε νωρίς μετά την πρώτη βυτή και τον απεινιδωτή για να καταλύσουμε το υπόστρωμα και να αποφύγουμε τη θύελα. Μπορώ να γυρίσω πίσω. Κάνω κλικ ή κάνετε εσείς. Ωραία. Δεν το βλέπω εγώ να πέσει. Α, ωραία. Ο άρρωστος είναι σε ταχυκαρδία και 2 δευτερόλεπτα μετά ή 1 λεπτό μετά διακόπτει ταχυκαρδία με την πολύ γρήγορα. Βελτιώθηκε η αιμοδυναμική του κατάσταση. Δυστυχώς η έκβαση δεν ήταν επιθυμητή λόγω της γενικότερης κατάστασης στην οποία τον έβαλε η θύελα, αλλά πλέον δεν ήταν υπεύθυνη γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Πριν προχωρήσουμε στον κύριο Παρασκευαίδη, δεν είπατε νομίζω στοιχεία των αρρώστων, το πρόβλημα που είχαν το πρωτογενές και ήταν φτάσανε. Και οι 2 ισχεμικοί άρρωστοι με ισχεμική μυοκαρδιοπάθεια. Ο δεύτερος ήταν μετά από αρτοστεφανία παράκαμψη πολλά χρόνια πριν. Είχε τελειώσει το θέμα μυοκαρδιακή ισχεμία με αρνητικά θάλια περαιτέρω, με παγιωμένη ουλή.
οι οποίοι χρόνια μετά, όντας σε καρδιακή ανεπάρκεια, έκαναν ξαφνικά, όπως περιγράφει το paper του Γκατζούλη, χωρίς κανέναν εκκλητικό παράγοντα, λίμωξη, σύψη, φάρμακα, κοινολόνες, δεν ξέρω τι. Μπήκαν... Οι διαταραχές ηλεκτρολυτικές. Ακριβώς. Άρχισαν να κάνουν, να δίνουν σοκ στον απεινιδωτή, μπήκαν σε θύελλα, επιδεινώθηκαν πολύ, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν άρρωστοι. Αυτοί οι άρρωστοι γενικά δεν είναι καλά. Το κλάσμα εξόδησε επειδή το αρρώστιο είπατε είχε 15 στην Ελλάδα. Οι άρρωστοι ήταν άρρωστοι που είχαν ένα κλάσμα 25 ο ένας, 30-35 ο πρώτος και όταν ήρθαν σε εμάς ήταν βία 10%. Όχι, επειδή τα κλινικά στοιχεία δεν τα είχες πει, γι' αυτό για να ξέρουμε τι.